Λοιπόν, επιστρέψαμε, τρίτο μέρος εκπομπής. Μαζί μου είναι και η Γιώτα Αρχοντάκη. Γιώτα, θα ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο απασχολεί. Έχει προκαλέσει στους εκπροσώπους του κλάδου προβληματισμό, ανησυχία, το γεγονός ότι οι επιπτώσεις από την επιδημιολογική κρίση κατά τη διάρκεια της πανδημίας τον τελευταίο χρόνο, οι επιπτώσεις στον κλάδο τους είναι σοβαρές και πολλές. Μιλάμε, Νίκο, για τους επαγγελματίες στον τομέα της άθλησης, για τους ιδιοκτήτες γυμναστήριων, για τα γυμναστήρια αυτούς τους χώρους, οι οποίοι παραμένουν κλειστοί εδώ και πάρα πολλούς μήνες και οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται σε αυτόν τον τομέα θέτουν και ρίχνουν στο τραπέζι τόσο το θέμα της βιωσιμότητας, αλλά και το πόσο αναγκαία είναι η άθληση για την ψυχολογία των ανθρώπων. 365 μέρες κλειστά είναι η λεζάντα που κυκλοφορεί τις τελευταίες ημέρες στο διαδίκτυο από ιδιοκτήτες γυμναστηρίων της Κρήτης, θέλοντας βέβαια με αυτόν τον τρόπο να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα και να χτυπήσουν καμπανάκι κινδύνου και για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Θα συνομιλήσουμε με εκπροσώπους του κλάδου, με επαγγελματίες της άσκησης και ιδιοκτήτες γυμναστηρίων και από τις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού. Φιλοξενούμε τον κύριο Δημήτρη Σκαράκη από τα Χανιά, επαγγελματίας της άσκησης. Κύριε Σκαράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές σας και σε εσάς. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Την κυρία Μαριάννα Καταξάκη από το Λασίθι. Κυρία Καταξάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Τον κύριο Βασίλη Τρυγώνη από το Ηράκλειο. Κύριε Τρυγώνα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαστε εδώ σήμερα μαζί. Σε ευχαριστώ πολύ. Βασίλη, έχουμε κάνει και εκπομπή εμείς τους ήρωες. Θυμάσαι. Βέβαια, βέβαια. Ωραίο θέμα. Εξαιρετικά. Λοιπόν, και Ευαγγελία Βενετάκη, κυρία Βενετάκη από το Ρέθυμνο. Κυρία Βενετάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα. Εμείς σας ευχαριστούμε για αυτή την πρόσκληση που μας κάνατε σήμερα. Λοιπόν, έχουμε χωρίσει, έχουμε βάλει κάποιες θεματικές να αναλύσουμε όλες τις παραμέτρους που βρίσκονται στο προσκήνιο και απασχολούν τον κλάδο. Κύριε Σκαράκη, να ξεκινήσω με εσάς. Η άθληση θα πρέπει να προστατευτεί, έχετε πει πολλές φορές. Για ποιους λόγους? Κοιτάξτε να δείτε, θα ξεκινήσουμε καταρχήν με τον ορισμό της υγείας που έχει διατυπωθεί και από τον ΠΟΥ, που είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που όλοι ξέρουμε, και αυτή την περίοδο είναι στο επίκεντρο. Η υγεία είναι η κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας. Οπότε ξεκινάμε από εκεί, ότι δεν γίνεται μόνο να απουσιάζει ασθένεια, στο πούμε, και να μην είμαστε άρρωστοι. Πρέπει να θωρακίσουμε και τη σωματική και την ψυχική μας υγεία. Οπότε υπάρχουν αυτοί οι παράγοντες, οι οποίοι οι παράγοντες που μπορούν να επιδράσουν θετικά σε αυτή την κατάσταση τώρα. Είναι που στο κομμάτι λοιπόν της υγείας. Όσο περισσότερο αθλείται κάποιος, σωστά? Ακριβώς. Όσο πιο πολύ αθλείται, θωρακίζεται και έτσι μπορεί να περάσει πολύ πιο εύκολα και αυτό το κίνδυνο τώρα αυτό με το COVID-19. Έχω διαβάσει κάποιες επιστολές σας, κύριε Σκαράκη, και τονίζετε ότι όλους αυτούς τους μήνες, αυτόν τον ένα χρόνο, η πολιτεία δεν έδειξε καμία απολύτως πρόθεση να κατευθύνει αυτούς τους ανθρώπους στους χώρους άθλησης. Όπως ακριβώς το λέτε, η πολιτεία δεν έχει καμία πρόθεση να κατευθύνει τους πολίτες ώστε να μπορέσουν και ψυχικά και σωματικά να τους παρακινήσουν ώστε να υπάρχει αυτή η ευεξία και ψυχικά και σωματικά, συναισθηματικά, τα πάντα. Που ξέρουμε ότι υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι μπορεί ο κόσμος να ανταπεξέλθει πολύ καλύτερα στην ψυχική του υγεία. Και όχι να είναι κλεισμένος μέσα στο σπίτι το ανοσοποιητικό του να πέφτει, νευρικά προβλήματα, ψυχοσωματικά, παχυσαρκία, όλα αυτά. Βλέπουμε μέσα σε ένα χρόνο πόσο πολύ έχουν ανέβει αυτοί οι δείχτες. Μάλιστα, δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένες έρευνες που έχουν γίνει αυτό το διάστημα, κύριε Σκαράκη, και επαληθεύουν αυτό το οποίο μας λέτε. Προϋπήρχανε, αλλά είναι λογικό όταν κάποιος είναι μέσα κλεισμένος στο σπίτι, δεν μπορεί να είναι έξω, να έχει λίγο την ελευθερία του και όλα αυτά. Δυστυχώς καταλήγουν εκεί, δεν χρειάζεται να γίνει κάποια έρευνα. Κύριε Σκαράκη, βάζουμε μια ανωτελεία. Να πάμε στο Λασίθι, να πάμε στην κυρία Καταξάκη. Τα γυμναστήρια αποτελούν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Το έχω πάρει πάλι, κυρία Καταξάκη, από δικές σας τοποθετήσεις. Έτσι ακριβώς είναι. Εμάς στόχος μας είναι να προβάλλουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα στοιχεία εκείνα, ώστε να βοηθήσουμε τον κόσμο να παραμείνει υγιής. Θέλουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή ανοίγματος, εφόσον οι συνθήκες ευνοήσουν το άνοιγμα της αγοράς, και όχι να είμαστε οι τελευταίοι στη σειρά. Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τον κόσμο να έχει την υγεία του. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και φυσικά τα γυμναστήρια είναι η λύση, η λύση στο πρόβλημα και όχι το πρόβλημα. Θέλετε να αναφέρω ορισμένα στοιχεία. Θα μπω πολύ γρήγορα σε στοιχεία δύο ερευνών. Η μία έγινε στη Μαδρίτη, όπου δείχνουν από μελέτες ότι περισσότερες από 62 εκατομμύρια επισκέψεις σε γυμναστήρια και σε 14 ευρωπαϊκές χώρες το Σεπτέμβριο του 2020 αναφέρθηκαν μόλις 487 μολύνσεις, δηλαδή 0,78 περιπτώσεις σε 100.000 επισκέψεις. Το πόρισμα λοιπόν των καθηγητών στην έρευνα αυτή, και τόνισαν μάλιστα ότι ήταν η διατήρηση των ανοιχτών γυμναστηρίων είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της υγείας και της ευημερίας των πολιτών. Μία άλλη έρευνα στην Αμερική, 13 Ιουνίου με 11 Αυγούστου, σε 2.877 χώρους άθλησης, 49,4 εκατομμύρια επισκέψεις. Αναφέρουν μόλις 1.155 περιπτώσεις και κατανέμονται σε ποσοστό εμφάνισης 0,002%. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι δεν υπάρχει σχέση διάδοσης του ιού από την επίσκεψη σε γυμναστήρια. Γι' αυτό ζητάμε και θέλουμε τα γυμναστήριά μας να είναι ανοιχτά. Σε πανελλαδικό επίπεδο η χώρα είναι περί τους 2.000, κυρία Καταξάκη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είναι ναι, τόσο είναι. Βέβαια υπάρχουν τρόποι ώστε να μπορούν να υπάρχει έλεγχος στους ανθρώπους που μπαίνουν μέσα στα γυμναστήριά μας, στους ασκουμένους μας, είτε αυτό είναι με τα βιβλία τήρησης ή το σύστημα online κρατήσεων, που μπορούμε να ελέγχουμε ποιοι μπαίνουν, πότε μπαίνουν, να κάνουν σωστές προπονήσεις σε σωστά καταρτισμένους χώρους, τηρούμενοι τα μέτρα που μας έχουν δοθεί. Μην ξεχνάμε ότι θεσπίστηκαν πολύ αυστηρά μέτρα τον Ιούνιο του 2020 και προτάθηκαν πρωτόκολλα τα οποία τηρήθηκαν και εφαρμόστηκαν από όλους τους επαγγελματίες του κλάδου και από τα μέλη μας. Και το ίδιο ζητάμε και τώρα. Θέλουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο να προστατέψει την υγεία του, θέλουμε τα γυμναστήριά μας ανοιχτά και θέλουμε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να βοηθήσουμε και να δώσουμε λύσεις. Γιατί τα ανοιχτά γυμναστήρια είναι η λύση και όχι το πρόβλημα. Μάλιστα. Βάζουμε μια ανωτελεία, κυρία Καταξάκη. Πάμε στον Βασίλη Τριγώνη, στο Ηράκλειο. Να σταθούμε λίγο στις οικονομικές επιπτώσεις. Να σταθούμε λίγο στο οικονομικό σκέλος. Πήρα, Νίκο, το δύσκολο φορτίο, αλλά θα προσπαθήσω να το κάνω πολύ σύντομο για να μην είναι και βαρετό για τον κόσμο. Γιατί προφανώς όλοι λένε τα ίδια, ότι θέλουν λεφτά και θέλουν λεφτά. Λοιπόν, εμείς είμαστε καταρχάς σίγουροι ότι το κράτος έχει προσπαθήσει αρκετά μέσα σε μια τόσο δύσκολη εποχή να στηρίξει όλες τις επιχειρήσεις. Είμαστε σίγουροι ότι προσπαθεί να το κάνει. Οι επιχειρήσεις των γυμναστηρίων αυτή τη στιγμή, για να ξέρουμε κάποια νούμερα, απασχολούν 45.000 εργαζόμενους μέσα στα γυμναστήρια και συντηρούν φυσικά τις οικογένειές τους, και φυσικά οι επιχειρήσεις, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι γύρω στις 2.000. Είναι ένα λογικό πράγμα να ακούμε ότι είστε κλειστά, έχετε κάποιες επιδοτήσεις κτλ. Είμαστε κλειστά ένα χρόνο, 365 μέρες, με κάποιους μήνες τους οποίους ανοίξαμε, οι οποίοι μήνες είναι νεκροί για τα γυμναστήρια. Γιατί είναι καλοκαίρι, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, οι οποίοι μήνες είναι πολύ δύσκολοι για μας. Όπως αν έχετε πάει σε γυμναστήριο και εσείς και οι τηλεθεατές, προφανώς το ξέρετε ότι το γυμναστήριο το καλοκαίρι είναι σε χωρητικότητα το 50% περίπου. Οπότε φανταστείτε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο που πάνε να μας ανοίξουν και φέτος, τι γίνεται στο γυμναστήριο από άποψη εσόδων. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει τεράστια διαφορά. Είναι διαφορά στις επιχειρήσεις που είναι κλειστές, έχουν αναστολή λειτουργίας με κρατική εντολή, και τις πληττόμενες επιχειρήσεις. Γιατί αυτό το μπερδεύει λίγο ο κόσμος στο μυαλό του. Είναι άλλο η κλειστή επιχείρηση, άλλο η πληττόμενη επιχείρηση. Η πληττόμενη επιχείρηση μπορεί να πάρει ένα εισόδημα, μπορεί να λάβει χρήματα. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να λάβουμε κανένα εισόδημα. Και το τελευταίο χρόνο πραγματικά ένα τρανό παράδειγμα, το οποίο ήταν το πιο δυσβάσταχτο για μας, ήταν τα ενοίκια. Καθώς μήνες το 2020 που ήμασταν κλειστά, έπρεπε να πληρώνουμε. Φαντάσου τώρα, Νίκο, ότι τα γυμναστήρια είναι χώροι μεγάλοι. Εμείς για να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο, για να βγάλουμε άδεια και να δουλέψουμε, θα πρέπει το γυμναστήριό μας να εξυπηρετεί ανά 5 τετραγωνικά ένα άτομο. Οπότε το γυμναστήριο, για να φτιάξει ένα γυμναστήριο, πρέπει να έχει πολλά τετραγωνικά. Δεν γίνεται αλλιώς. Οπότε τα πολλά τετραγωνικά φυσικά είναι και μεγάλο ενοίκιο. Φαντάσου τώρα εσύ να, είσαι, να μην μπορείς να βγάλεις ούτε ένα ευρώ εισόδημα και να σου λέει πλήρωσε το 60% του ενοικίου που είναι ήδη μεγάλο. Οπότε φαντάσου ότι εμείς κλειστά πληρώναμε 60%. Πάλι Σεπτέμβρη και Οκτώβρη που τα πράγματα άρχισαν να ανεβαίνουν στην κίνηση, μας είπαν και πληρώστε 100% τώρα. Δηλαδή δεν είχαν στο μυαλό τους τους προηγούμενους μήνες, πληρώσαμε κανονικά 100% του ενοικίου. Τώρα από εκεί και πέρα, προφανώς και πληρώνουμε δέκο, προφανώς και πληρώνουμε τηλέφωνα, ίντερνετ, εισφορές, επιμελητήρια, ασφαλιστικά, όλα αυτά τα οποία δεν θα τα κουράσω άλλο. Και προφανώς πληρώσαμε και τα δημοτικά τέλη, τα οποία μας υποσχέθηκαν να τα γυρίσουν πίσω, αλλά επειδή δεν τα έχουν γυρίσει ακόμα στον νόμο του Ηρακλείου, π.χ. για μένα που είμαστε στο Ηράκλειο, επειδή είναι μεγάλος ο νομός, δεν ξέρω, κάτι τέτοιες απαντήσεις παίρνουμε, και θα καθυστερήσει η επιστροφή. Κάποιες επιχειρήσεις όμως που δεν είχαν χρήματα να τα πληρώσουν, γιατί τώρα φαντάσου την κατάσταση βρίσκεται ο επιχειρηματίας. Ερώτηση: απειλούνται. Πόσο διάστημα θα χρειαστεί για να επιστρέψετε στα οικονομικά δεδομένα πριν από την πανδημία? Αυτό είναι μια ερώτηση η οποία ή θα είσαι φιλόδοξος και θα απαντήσεις φιλόδοξα και θα πεις σε 2 χρόνια ίσως να πάμε καλύτερα, ή θα είσαι ρεαλιστής και θα πεις ότι σε 5 χρόνια θα είσαι όπως πριν αν όλα πάνε καλά. Εγώ πιστεύω ότι θα χρειαστούμε πάρα πολύ καιρό για να ανακάμψουμε, και ειδικά αν έχουμε τις ενισχύσεις που δεν έχουμε τώρα. Φαντάσου ότι όλες αυτές οι οικογένειες που είπαμε πριν αυτή τη στιγμή εξαρτώνται από τα γυμναστήρια, εξαρτώνται από τις επιχειρήσεις. Δεν βάζω μέσα τους ασκούμενους που η υγεία τους είναι μέσα τα γυμναστήρια. Και έχουμε φτάσει σε ένα έσχατο σημείο. Οι άνθρωποι πραγματικά δεν σκέφτονταν ποτέ να βάλουν λουκέτο στην επιχείρησή τους, και το λουκέτο είναι δίπλα. Δηλαδή το κρατάνε στο χέρι το λουκέτο και είναι έτοιμοι να κλειδώσουν τις επιχείρησεις τους. Ή επίσης, όταν ανοίξει το γυμναστήριο, άλλη ερώτηση, τρομερή ερώτηση. Όταν ανοίξει το γυμναστήριο, θα έρθεις εσύ που είσαι γραμμένος στο γυμναστήριο και θα μου πεις: φίλε, έχω κάνει 6μηνη συνδρομή. Άρα εσύ για τους επόμενους 5 μήνες. Εμένα προσωπικά δεν θα μου δώσει ούτε €1. Φαντάζομαι τώρα εκεί τι γίνεται. Λοιπόν, βάζουμε άνω τελεία. Πάμε και στην κυρία Ευαγγελία Βενετάκη. Κυρία Βενετάκη, να σταθούμε λίγο στις δράσεις που ξεκίνησαν και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο. Βρίσκονται σε εξέλιξη. Λοιπόν, όσο αφορά τις δράσεις, το Healthy Ηράκλειο ξεκίνησε στις αρχές του 2021 από τους ιδιοκτήτες του Ηρακλείου. Και στη συνέχεια ξεκίνησε το Healthy Ρέθυμνο, Healthy Χανιά και Healthy Άγιος Νικόλαος, αντίστοιχα από τους άλλους νομούς. Και η αλήθεια είναι ότι αργήσαμε πάρα πολύ να δράσουμε, διότι δεν φανταζόμασταν ότι η διάρκεια του δεύτερου lockdown θα ήταν τόσο μεγάλη. Οπότε, δημιουργήθηκε αυτή η δράση, ακριβώς διότι γνωρίζουμε ότι η κρίση που περνάμε αυτή τη στιγμή είναι κρίση υγείας. Και ότι η θωράκιση του οργανισμού είναι και μέσα στις ευθύνες και στις άμεσες προτεραιότητές μας. Οπότε, ως επαγγελματίες της άσκησης, οφείλουμε, ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες όπως τώρα, να προσπαθούμε για την καλή υγεία των συμπολιτών μας. Δηλαδή, προτρέπετε τους συνανθρώπους μας να βγουν στον δρόμο, να αθληθούν, να τρέξουν, ακόμα και έξω από τα γυμναστήρια, από τη στιγμή που αυτή η χώρα είναι κλειστή. Ναι, κινούμαστε σε 2 κατευθύνσεις. Από τη μία, προτρέπουμε τον κόσμο να βγει έξω, να ασκηθεί, να πάει για περπάτημα, να πάει για τρέξιμο στην παραλία, ακόμα και να παρακολουθήσει ένα βιντεάκι γυμναστικής και να το εκτελέσει αργότερα. Και τους δίνουμε ένα κίνητρο. Ένα κίνητρο το οποίο χρειάζεται ο κόσμος, γιατί μας έχει δείξει πόσο πολύ ανάγκη έχει την αθλητική δραστηριότητα. Από την άλλη μεριά, αυτό που θέλουμε μέσω της δράσης μας είναι να ενωθούμε. Να ενωθούμε σαν γυμναστήρια και να φανούμε προς τα έξω. Γιατί αυτό? Γιατί πίσω από τη δράση μας δεν είμαστε εμείς οι ιδιοκτήτες των γυμναστηρίων. Είναι τα μέλη μας, τα χιλιάδες μέλη μας, τα οποία έχουν φωνή και από ό,τι μας έχουν δείξει τα social media, έχουν μια πάρα πολύ δυνατή φωνή, η οποία μπορεί να συσπηρωθεί. Και πιστεύω ότι σε λίγες μέρες δεν θα μιλάμε μόνο για μια δράση Healthy Ρέθυμνο ή Healthy Ηράκλειο ή τους άλλους νομούς, αλλά θα μιλάμε για μια δράση Healthy Greece. Και αυτό είναι που με κάνει ακόμα να πεισμώνω ακόμα περισσότερο στο να προσπαθώ να συσπυρώσω αυτές τις φωνές για να γίνουμε ακόμα πιο δυνατοί σαν κλάδος. Λοιπόν, θέλω ένα επίλογο και από τους τέσσερις. Κύριε Σκαράκη, να ξεκινήσω με σας. Μέσα από την σημερινή συζήτηση που είχαμε, τις σημερινές σας τοποθετήσεις, τι μήνυμα προκύπτει? Ότι πρέπει να καταλάβει και η πολιτεία αλλά και ο κόσμος ότι η άσκηση είναι, όπως είπαμε και πριν, είναι η λύση. Εμείς είμαστε λοιπόν το μέρος της λύσης, όπως και τα χιλιάδες μέλη. Αν ακολουθήσουν αυτή την πορεία που θέλουν να γυμναστούν όλα τα μέλη, θα υπάρξει λύση. Πρέπει να το καταλάβει λοιπόν και η πολιτεία, ότι εμείς μπορούμε να είμαστε δίπλα τους και μαζί να μπορέσουμε να φύγουμε πολύ πιο εύκολα από αυτό το που μας έχει έρθει τώρα, αυτό το δύσκολη περίοδο με το COVID-19. Μάλιστα, κυρία Καταξάκη, στο Λασίθι πάντως το τοπίο παραμένει θολό για το πότε θα ανοίξουν οι επιχειρήσεις του κλάδου σας. Απαντήσεις δεν έχετε πάρει? Δεν έχουμε πάρει απαντήσεις, περιμένουμε να πάρουμε απαντήσεις, όμως αυτό που μας χαρακτηρίζει εμάς τους γυμναστές, γυμναστηριούχους, είναι ότι είμαστε μαθητές. Είμαστε εδώ, περιμένουμε ό,τι απόφαση υπάρχει και θα την ακολουθήσουμε όσο μπορούμε. Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι εμείς είμαστε κοντά στον κόσμο, είμαστε εδώ και περιμένουμε να έρθουν να μας ζητήσουν συμβουλές, να μας ζητήσουν να τους βοηθήσουμε στο κομμάτι της άσκησης. Μην καταφεύγουν σε μη έγκυρα μέρη και χώρους προκειμένου να ασκηθούν. Αυτό πρέπει να προσέξει ο κόσμος. Ναι, να βγει έξω, αλλά όχι χωρίς έλεγχο. Θα μείνω σε αυτό που είπα στην αρχή. Θέλουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή στο άνοιγμα. Όταν οι συνθήκες ευνοήσουν το άνοιγμα της αγοράς, θέλουμε να είμαστε εκεί και όχι τελευταία στη σειρά. Γιατί τα ανοιχτά γυμναστήρια είναι η λύση και όχι το πρόβλημα. Μάλιστα, και από το Λασίδι πάμε στο Ηράκλειο. Την ίδια ώρα οι οικονομικές υποχρεώσεις τρέχουν κανονικά. Ναι, Νίκο, και αυτό που θα ετούμαστε και ετοιμάζουμε μια αναλυτική έκθεση με στοιχεία και επιπλέον πληροφορίες είναι να καλυφθούν τα έξοδά μας εφόσον είμαστε σε αναστολή λειτουργίας. Δηλαδή, εφόσον είμαστε με κρατική εντολή κλειστά, αυτό που θα αιτηθούμε και αιτούμαστε φυσικά και τώρα μέσω της δικής σου εκπομπής, και ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι ότι οικονομικά να καλυφθούν όλα μας τα έξοδα εφόσον μας είπε το κράτος θα είστε κλειστά. Μάλιστα. Να πάμε και στο Ρέθυμνο, να κλείσουμε με το Ρέθυμνο και την κυρία Βενετάκη. Αυτό που θα ήθελα να πω εγώ για να κλείσω είναι ότι θα μπορούσε η πολιτεία να μας αξιοποιήσει και πρέπει να μας αξιοποιήσει για τη θωράκιση του οργανισμού και για μια καλύτερη υγεία και όχι να μας στοχοποιούν ως χώρους. Αυτό. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ όλους για την παρέμβαση και την τοποθέτησή σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.